Θα επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο στους επόμενους καλεσμένους μας, την υποψήφια βουλευτή στον δυτικό τομέα, στην Β' Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Χαράκα Φαντάρη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Μιχάλη Καρχημάκη, επίσης υποψήφιο στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών με το κίνημα αλλαγής. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Να το κάνουμε λίγο ανάποδα, κυρία Καφαντάρη, με την ανοχή σας. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Καρχημάκη, διότι ακούω τόσες μέρες, κύριε Καρχημάκη, την επικεφαλή σας, την κυρία Γεννηματά, να εγγυάται ότι ακόμη και από τις θέσεις της υπεύθυνης αντιπολίτευσης, όπως λέει, θα εγγυηθεί την σταθερότητα και δεν θα αφήσει τη χώρα ακυβέρνητη. Αναρωτιέμαι, αν αυτό δεν σημαίνει ψήφο ανοχής, τι μπορεί άλλο να σημαίνει? Δεν σημαίνει καμία συνεργασία με τη δεξιά. Έχουμε προσδιορίσει 3 μεγάλα θέματα, ναι, τα οποία, εφόσον έρθουν στη Βουλή, θα στηρίξουμε αυτά τα θέματα. Η μείωση των πλεονασμάτων, αλλαγές στο Σύνταγμα, Πρόεδρος Δημοκρατίας και απλή αναλογική. Αυτά. Ναι, αλλά για να σταθεί μια κυβέρνηση κάπως θα πρέπει να... Δεν είναι έτσι, διότι αν δεν συμμετέχεις στην ψηφοφορία, ναι, μπορεί η κυβέρνηση να πάρει πλειοψηφία και με 120 βουλευτές. Προβλέπεται στο Σύνταγμα. Βεβαίως προβλέπεται. Άρα μια κυβέρνηση μειοψηφίας περιγράφεται καμία... τώρα, ναι, βεβαίως. Δεν έχουμε καμία διάθεση να συνεργαστούμε με τον ιστορικά παραδοσιακό μας πολιτικό αντίπαλο. Καμία. Mm-hmm. Καμία. Καμία σχέση και καμία συνεργασία με τη δεξιά. Γιατί αν τελειώνει όλη αυτή η παραφιλολογία. Βεβαίως και από τον ρόλο της αντιπολίτευσης μπορείς να κάνεις αγώνα έτσι ώστε η χώρα να μην πάει στα βράχια. Με ουσιαστική, δημιουργική, προοδευτική, συγκρουσιακή αντιπολίτευση σε θέματα τα οποία πονούν και δημιουργούν προβλήματα στους ανθρώπους και κυρίως εκείνους οι οποίοι ήταν τα μόνιμα υποζύγια της κρίσης, αυτοί που πλήρωσαν δηλαδή το μάρμαρο. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό θα κάνουμε. Κυρία Καφαντάρη, εσείς από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικείτε, λέτε, την πρωτιά, το κίνημα αλλαγής, λέει, δεν συνεργάζεται με κανέναν, από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον από τον κύριο Καρχημάκη. Αν είστε πρώτο κόμμα, πώς ακριβώς θα κυβερνήσετε? Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα υπάρχουν στη Βουλή, θα είναι κάπως περιορισμένες οι λύσεις, θέλω να πω. Καταρχάς, θέλω να πω ότι μακάρι αυτό το οποίο ακούσαμε από τον κύριο Καρχημάκη τώρα, ναι, καμία συνεργασία με τη δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη, να είναι και επίσημη θέση του κόμματος του Κινάλ. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι, επιτρέψτε μου, ούτε δεν σας διέκοψα. Και τέλος πάντων, η κυρία Γεννηματά όμως, με τις τοποθετήσεις της και με αυτά πρόσφατα που ακούσαμε, ίσως δεν λέει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, το εμένα ίδιο μου έκανε εντύπωση το θέμα της απλής αναλογικής. Ότι δήλωσε ότι είμαστε υπέρ του να μην έχουμε απλή αναλογική. Έτσι. Αυτό το είπε και τώρα ο κύριος Καρχημάκης. Λοιπόν, τη στιγμή που τέλος πάντων η απλή αναλογική. Λοιπόν, η απλή αναλογική είναι το άκρος δημοκρατικό εκλογικό σύστημα και πλέον πρέπει να πάμε σε μια εποχή συνενέσεων, συμπράξεων για τα μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν γιατί με την ανόρθωση της χώρας. Το 9, γιατί δεν το κάνετε. Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, δεν σας διέκοψα, μπορώ όχι και εγώ να διακόπτω. Λέω, σας ρωτώ, το 9, γιατί δεν παρακαλώ το κάνατε? Πού ήταν η χώρα στα βράχια? Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ναι. Εγώ θα έλεγα λοιπόν αυτή τη στιγμή, mm-hmm, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η πολιτική κατάσταση στη χώρα και όχι μόνο σε επίπεδο κομμάτων αλλά, ναι, σε επίπεδο πολιτικών, είναι δύο διαφορετικές πολιτικές οι οποίες συγκρούονται. Μέσος δρόμος, επιτρέψτε μου, δεν υπάρχει. Είναι η πολιτική της ανάπτυξης, της δίκαιης ανάπτυξης σε όφελος του λαού, ανάπτυξη, αναστήλωση ουσιαστική της χώρας, μακριά από λιτότητα, μακριά από νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Σε αυτόν τον πόλο λοιπόν ο κυρίαρχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο άλλος πόλος πλέον στην πολιτική ζωή και τα πράγματα, mm-hmm, είναι η λιτότητα, ο νεοφιλελευθερισμός, που εκεί έχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Πάνω σε αυτά τους δύο πόλους καλείται ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα πολίτης να επιλέξει στις εκλογές της 7 του μήνα. Εμείς απευθύνουμε αν είστε πρώτο κόμμα, όμως, ένα
προσκλητήριο, ναι, αν θέλετε, δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων, ούτως ώστε να υπάρξει αυτή η πλατιά προοδευτική συμμαχία, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει. Και για την επομένη των εκλογών, ναι, θα έλεγα ότι όπως ακούσαμε εδώ, ότι, και χαίρομαι που το ακούω, καμία συνεργασία με τη δεξιά, είπε ο κύριος Καρχημάκης. Πρόσθεσε πριν και με το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Μην προλέγεται το αποτέλεσμα της κάλπης. Κανείς δεν το ξέρει. Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες δυνάμεις μέσα στο κοινάλ, οι οποίες δεν τη θέλουν αυτή τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τα δεδομένα που θα, όπως θα διαμορφωθούν στις 8 του Ιουλίου, ανάλογα θα δημιουργήσουν και αυτές τις συνενέσεις, και εμείς θέλουμε αυτές τις συνενέσεις σε προοδευτική δημοκρατική κατεύθυνση. Αλλά κάνουμε το κάλεσμα από τώρα σε κάθε δημοκράτη προοδευτικό πολίτη, Έλληνα και Ελληνίδα. Κύριε Καρχημάκη, αλήθεια, γιατί φοβάστε την απλή αναλογική? Θέλω να πω, έχει όντως βάση το επιχείρημα ότι με αυτοδύναμες κυβερνήσεις χρεοκόπησε η χώρα, έτσι. Δεν την φοβόμαστε την απλή αναλογική. Λέτε για το 9, ας πούμε. Αν υπήρχε απλή αναλογική, θα είχατε αναγκάσει τα υπόλοιπα κόμματα να συνεργαστείτε. Ακούστε με. Ναι. Δεν είναι θέμα τυπικό το θέμα των συγκλήσεων. Είναι θέμα ουσίας. Και ειδικά όταν μία χώρα είναι στα βράχια, μία χώρα είναι κατεστραμμένη, παραδίδει η κυβέρνηση της δεξιάς 2004-2009 μία χρεοκοπημένη χώρα, ναι, τους φωνάζουμε όλους, ελάτε να συνονοηθούμε, και αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα για να βγούμε πιο γρήγορα από την κρίση, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ, και κανένας δεν θέλει. Ποιος είναι ο στόχος? Να γίνει και ο ένας και ο άλλος πρωθυπουργός. Τα κατάφεραν. Τι έγινε λοιπόν? Φτάσαμε η χώρα να είναι 8 χρόνια παρατεταμένη κρίση. Υπήρχε κανείς που πίστευε το 2009 ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όχι για να γίνει πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας? 4,25% είχε το 2009 ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε με, λέω πώς εξελίχθηκε στην πορεία. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε πώς καθάρισαν. Ο Μεν Σαμαράς, όταν του είπαν δεν συνεργάστηκε και οδήγησε στη χώρα σε παρατεταμένη κρίση, απάντησε σε συνέντευξή του ουδής αναμάρτητος. Μπροστά στην κυρία Μέρκελ. Στην κυρία Μέρκελ. Και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ζούσε σε αυταπάτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τις αυταπάτες και με το ουδής αναμάρτητος, η χώρα βάθινε η κρίση στη χώρα πέρα από πάνω μόνο από 8 χρόνια. Μόνο που ο κύριος Παπανδρέου μας έβαλε στα μνημόνια το 10. Στα μνημόνια σας έβαλε ο Καραμαλής. Ξέρετε γιατί? Ποιος μας έβαλε το 10? Γιατί, όλοι ξέρετε το γιατί είναι επελάβνουσα η δεξιά? Γιατί την αθωώσατε? Μάλλον γιατί δεν μιλήσατε ποτέ για τις ευθύνες της δεξιάς 2004-2009. Τα μνημόνια, και θα σας θυμίσω ότι. Χθες ο απόφαση, κύριος Τσίπρας δεν είπε ότι ο κύριος Καραμαλής έρχεται από 10 χρόνια, δεν είπε τίποτα για το 15% έλλειμμα. Αργά το θυμήθηκε, αλλά προσέξτε με. Ναι. Όταν το 2014 έχουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία τι λέει, για να απαντήσω και στην κυρία Καφαντάρη, ο εκτροχιασμός της χώρας προϋπήρξε της εφαρμογής του προγράμματος. Α, δεν φταίει το Πασόκ λοιπόν, που συγκυβέρνησε με το Σαμαρά. Δεν φταίει και με το λαό. Αφήστε να τελειώσω. Δεν φταίει. Αφήστε να τελειώσω. Μην πας στα επόμενα. Πάμε σε αυτά τα οποία συνέβησαν. Και ό,τι λέω. Η Νέα Δημοκρατία τροφοδοτούσε συνεχώς με πλαστά στοιχεία την Ευρώπη. Ήρθε, το επιβεβαίωσε ο Γιούνκερ πριν από λίγες μέρες. Δηλαδή την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που απέδιδε ευθύνες στη δεξιά του 4-9, την καταψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο εκτροχιασμός προήλθε κυρίως. Ο κύριος, απολύτως, από τη Νέα Δημοκρατία. Και πίσω από και κάτι άλλο. Εμείς δεν παραδώσαμε ποτέ χρεοκοπημένη χώρα. Παραλάβαμε χρεοκοπημένη χώρα. Και το 81 καμένη γη, και το 93 ανέβασε το χρέος από το 60% του ΑΕΠ, ο Αΐμνης του Μητσοτάκης, από το 60% του ΑΕΠ στο 105. Το κατεβάσαμε στο 90. Και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ακόμα πήγε στο 98. Το δημόσιο χρέος για να είναι βιώσιμο πρέπει να είναι στο 100%. Και ήρθε ο κύριος Καραμαλής και το πήγε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 4-9 και το πήγε στο 130. Δηλαδή διπλασίασε το χρέος από το 4 μέχρι το 9. Αυτές λοιπόν οι ευθύνες. Ναι, βάλτε μια τελεία για να απαντήσει. Αυτές λοιπόν οι ευθύνες δεν αποδόθηκαν. Σιωπή. Δια της λήθης και της σιωπής αθώωσαν τη Νέα Δημοκρατία και έρχεται επελάβνουσα σήμερα. Όσο δε αφορά την άλλη πολιτική.
Υπάρχει άλλη πολιτική, δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και η άλλη πολιτική. Και είναι μια διαφορετική πολιτική, η οποία είναι πολιτική ρήξεων, συγκρούσεων με τα αίτια που μας οδήγησαν στην κρίση. Ποιες είναι αυτές? Υπάρχουν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ψηφίστηκαν το 2011, δεν εφαρμόστηκαν, ανατράπηκαν ή αναχαιτίστηκαν ή αναβλήθηκαν. Αυτά έχουν καταγραφεί. Να περάσουμε λίγο και στην κυρία Καφαντάρη. Λοιπόν, κυρία Καφαντάρη, μήπως αργήσατε λίγο να φωτίσετε τις ευθύνες Καραμανλή? Λοιπόν, κύριε Μελιγκόνη, να πω δύο πράγματα. Εγώ δεν μιλάω με όρους παρελθόντος. Μιλάω με όρους παρόντος και μέλλοντος. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ. Θα μιλήσουμε για την ιστορία ή το πώς φτάσαμε ως εδώ. Σεβάστηκε σήμερα, μισό λεπτό. Το σήμερα δεν αφορά το μέλλον. Τι νευρικός είστε, κύριε Αρχιμάκη, απόψε? Γιατί είστε τόσο νευρικός? Αφήστε με να πω κι εγώ κάτι. Πάμε, λοιπόν, κυρία, μιλάμε με όρους παρόντος και μέλλοντος. Παρελήφθη μία χώρα στις αρχές του 2015 από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που συγκυβερνούσε. Έτσι, παρελήφθη με 27% ανεργία, με καταστραμμένη την παραγωγική της βάση, με ελληματικά ασφαλιστικά ταμεία, με ύφεση και φτάσαμε σήμερα αυτή η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, να προσέρχεται στις κάλπες στις 7 Ιουλίου. Πρώτη φορά, επειδή είπε για καμένη γη ο κύριος Καρχημάκης, με 32 έως 34 δις πλεώνασμα. Με μειωμένη την ανεργία κατά 8%. Αφού εξαφανίσατε τους μικρομεσαίους. Λοιπόν, μειωμένη... 80% φορολογία, 100% προκαταβολή. Πολύ νευρικός είστε. Δεν είναι νευρικός. Κύριε Μελιγκόνη, κρατήστε λίγο τη διαδικασία. Θα ήθελα να ακούσω λίγο, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ανορθώθηκε το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας από ελληματικό 1 δις. Τώρα είναι 1,2 δις περίπου πλεονασματικό. Γιατί δεν πληρώνετε 200.000 συντάξεις? Μην την διακόπτετε. Έκλεισε το 2018 με 3,6 δις άμεσες ξένες επενδύσεις. Απ' την άλλη μεριά, στον τομέα της υγείας, ενισχύθηκε η υγεία. Έχουμε όλους τους συμπολίτες μας να έχουν ελεύθερη πρόσβαση. Έχουμε από την άλλη μεριά αύξηση του κατώτερου μισθού, όταν ο κύριος Σαμαράς το 12 τον κατέβασε στο 5,86 μέσα σε μία νύχτα, κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, επανήλθαν οι συλλογικές συμβάσεις και όσον αφορά τα μεσαία στρώματα, επειδή ακούμε διάφορα, θα έλεγα ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, 230.000 περίπου, κλείσανε τη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Εμείς αυτή τη στιγμή με τις 120 δόσεις δίνουμε κάποιες λύσεις και στα μεσαία εισοδήματα. Απ' την άλλη μεριά καταργήθηκε η προσωποκράτηση για χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία, κάτι που αφορά τους μικρομεσαίους. Μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων. Από εκεί που δίνανε στο ΤΕΒ 500 και 600 ευρώ το μήνα, τώρα είναι γύρω στο 180 ευρώ. Έτσι. Και έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε την ανόρθωση της χώρας. Έχουμε πρόγραμμα για το 20. Μείωση του της προκαταβολής φόρου στο 50%, μείωση του πρώτου συντελεστή φορολόγηση από το 22 στο 20. Έχουμε μια σειρά άλλες ρυθμίσεις που, σε σχέση με την εισφορά αλληλεγγύης και όλα αυτά. Μάλιστα. Και σταδιακά μείωση και της φορολογίας. Θέλω να πω λοιπόν, δεν μπορεί αυτοί που καταστρέψαν τη χώρα, που τη δώσαν χρεοκοπημένη, γιατί ήταν χρεοκοπημένη η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρέδωσε χρεοκοπημένη χώρα. Μαζί με το Σαμαρά ήσασταν στην ίδια κυβέρνηση. Η χώρα είχε χρεοκοπήσει από το 2004. Εντάξει, λοιπόν, στηριχτήκατε. Αυτή η κυβέρνηση έφερε τη χώρα στα όρια της χρεοκοπίας. Την καραμαλική πτέρυγα έχετε μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας έχει και 34 δις. Έτσι και η οικονομία της ανορθώνεται σταδιακά και βέβαια έχει αναβαθμιστεί γεωπολιτικά και αυτό δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίζουμε, ότι ρόλο παίζει. Μην περάσουμε και στα διπλωματικά. Τι ρόλο παίζει στην νοτιοανατολική Μεσόγειο με τις τριμερείς, τετραμερείς, με όλες αυτές τις πλατιές συνεργασίες. Βάλτε ζητάμε ψήφο για ανωτελεία. Να συνεχίσουμε αυτή τη ανωδική πορεία της χώρας μας. Και παράλληλα απευθύνουμε προσκλητήριο δημοκρατικό στις προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας για συμπαράταξη, γιατί η πόλη είναι δύο, η συντήρηση και η δημοκρατία και η πρόοδος. Και η Νέα Δημοκρατία πόλο. Και όλοι και τον τρίτο συνεργάζονται πόλο, ο κύριος έτσι, και από την άλλη μεριά κυρία Καφαντάρη. Είναι
Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προοδευτική Συμμαχία που πολλά στελέχη από χώρο του κύριο Καρχημάκη συμμετέχουν. Λοιπόν, μια κουβέντα και από εσάς, λοιπόν, ναι. Ποιος καταψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ? Η μεσαία τάξη. Άμα η μεσαία τάξη παίρναγε καλά, θα καταψήφιζε σε ευρωεκλογές? Όχι. Δεν καταψήφιζε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα πλεονάσματα που λέει τώρα η κυρία Καφαντάρη στο ασφαλιστικό, από πού προέρχονται? 200.000 συντάξεις δεν έχουν αποδοθεί στους ανθρώπους οι οποίοι, και κάποιοι από αυτούς. 400.000 παραδώσατε όμως το Γενάρη του 2015. Και έχουμε και καινούργιες αυτά τα 4 χρόνια. Είναι πολύ λιγότερο. Όχι, είναι στοιχεία αυτά. Λοιπόν, 200.000 συντάξεις δεν παραδίδονται. Δεν δίδονται στους δικαιούχους. Το λογισμικό έχει ψηφιστεί από το 2016. Οι άνθρωποι που έχουν διαδοχική ασφάλιση δεν μπορούν να πάρουν ποτέ σύνταξη. Κινδυνεύουν να χτυπήσω ξύλο, να φύγουν από τη ζωή, ναι, από τη ζωή, και δεν θα πάρουν τη σύνταξή τους. Τώρα, αυτό που σας λέω, όσον αφορά τώρα τις επενδύσεις. Ποιες επενδύσεις? Ξέρετε, για να είναι βιώσιμη η χώρα σήμερα, πόσες επενδύσεις χρειάζεται ετησίως? 20 δισεκατομμύρια το χρόνο. Τώρα, το 2017 έγιναν 2 δις, το 2018 έγιναν 3,2 δις. Να μην αλλά η χώρα ήταν στη χρεοκοπία. Δεν υπάρχει τη χρεοκοπία, την έφερε ο Καραμαλής, τον αθωώσατε. Και έχετε την καραμαλική πτέρυγα. Την καραμαλική πτέρυγα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε ακόμα γενικό γραμματέα πρώην. Έχετε ακόμα γενικό γραμματέα, πρώην γραμματέα κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, φίλο του Καραμαλή, και είναι από το 2000, πριν από το 2009 μέχρι σήμερα, είναι στη θέση του. Και θα έρθει ο Μητσοτάκης, θα τον εκρατήσει. Πάντως μιλάτε με όρους παρελθόντος, κύριε Καρχημάκη, και είναι λυπηρό αυτό. Όχι, την ας δούμε από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Να πούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Πείτε τι κάνετε από εδώ και πέρα, επειδή εξαντλείται και ο χρόνος, κύριε Καρχημάκη, πείτε και το από εδώ και πέρα. Με τα αίτια που μας οδήγησαν στην κρίση και που αναχέτησαν τη δημιουργία νέου πλούτου. Για το μέλλον. Ψηφίσαμε ένα νόμο για τα λαθρεμπόρια του πετρελαίου. Δεν τον εφάρμοσε ούτε ο Σαμαράς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίσαμε νόμο για τα λαθρεμπόρια των τσιγάρων. 5 δις αυτός ο νόμος. 5 δις από 11. Ψηφίσαμε νόμο για τα λαθρεμπόρια των τσιγάρων. 3 δις. Δεν τον εφάρμοσε ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίσαμε, φέραμε νόμο για τη φορολόγηση των εμβασμάτων. Πότε αυτό? Μάλιστα. Φέραμε νόμο το 12 για τη φορολόγηση των εμβασμάτων. Εντάξει. Δεν τον πέρασαν. Δεν τον πέρασαν. Ωραία. Ούτε 12 δεξιά, με 15 κυβερνούσατε. Όλα γιατί δεν τον πέρασατε? Σας λέω, λοιπόν, 12 με 15 κυβερνούσε το λέω, Πασόκ μαζί λοιπόν, με τον κύριο Σαμαρά. Όλα αυτά που σας λέω λοιπόν, ναι, θα απέφεραν ένα τεράστιο δημόσιο πλούτο έτσι, ναι, ώστε να μην την πληρώνουν τα μόνιμα υποζύγια της κρίσης. Μάλιστα. Αυτά είναι τα αίτια που μας οδήγησαν στην κρίση. Με αυτά πρέπει να συγκρουστούμε. Αυτά θα κάνουμε. Έτσι θα προχωρήσουμε πέρα από τις όποιες ρυθμίσεις ή πολιτικές περιεχόμενα πολιτικών που αφορούν τους συνταξιούχους, τους νέους, τους μικρομεσαίους κλπ. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Και καλούμε πραγματικά τον κόσμο, αυτόν τον κόσμο, ναι, που παραπλανήθηκε, που έφυγε, να γυρίσει ξανά πίσω, γιατί είμαστε η παράταξη της διαδρομής, της προσφοράς, της αξιοπρέπειας. Μάλιστα, τη χώρα στα μνημόνια. Κυρία Καφαντάρη, κύριε Καρχημάκη, βάλατε τη χώρα στα μνημόνια. Αν μη τι άλλο, είστε δύο πολιτικοί με πάθος. Συνεχίζετε να υπερασπίζετε. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Προσπαθώ να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές και τις τηλετρεάτριες που πολιτεύεστε. Προσπαθώ να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες που πολιτεύεστε. Λοιπόν, είστε και δύο στο δυτικό τομέα, κύριε Καρχημάκη, κυρία Καφαντάρη. Κυρία Καφαντάρη, κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο δυτικό, καλή δύναμη στο δυτικό τομέα, στον οποίο και οι δύο πολιτεύεστε. Καλό σας βράδυ. Αν μη τι άλλο, το καταλάβαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.